βγαίνουμε με το πιο κατηγορηματικό τρόπο άλλη μια απόπειρα αρπαγής της πρώτης κατοικίας οικογένειας φτωχών βιοπαλαιστών. Λίγο μόλις καιρό μετά τον πληστηριασμό του ανέργου συμπολίτη μας στην περιοχή των Σικαιών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς αυτή τη φορά πληστηριάζει την πρώτη κατοικία του συμπολίτη μας φτωχού αυτοαπασχολούμενου. Δεν θα περάσει. Όσο θα πληθαίνουν οι προσπάθειες από τα κοράκια των τραπεζών να αρπάξουν τα σπίτια που με κόπο και υδρότα έκαναν οι άνθρωποι του μόχθου στις γειτονιές μας, τόσο θα υψώνουμε τείχους προστασίας με την αλληλεγγύη μας. Αυτή η τράπεζα, όπως και οι υπόλοιπες, στηρίχτηκαν με χρήματα του συμπολίτη μας, όπως και όλου του λαού. Μπούκωσαν από κονδύλια και επιδοτήσεις. Όχι για τις ανάγκες των εργαζόμενων, αλλά για να εξασφαλίζουν χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Έτσι εξασφαλίζεται η πολυδιαφημισμένη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Με όλα τα δικαιώματα των λαϊκών οικογενειών να ζυγίζονται με βάση τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Αυτούς τους νόμους ψήφισαν και στήριξαν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ. Νόμους που από τη μια επιδοτούν ακόμα και τις λάμπες στα εργοστάσια και τα γραφεία των πολυεθνικών και από την άλλη πληστηριάζουν τα σπίτια φτωχών ανθρώπων. Καμιά οικογένεια δεν θα μείνει μόνη της απέναντι σε αυτή τη βαρβαρότητα. Ο Σύλλογός μας καλεί όλες τις γυναίκες του Μόχθου, τους μαζικούς φορείς και όλο το λαό της πόλης να υλοποιήσουμε στην πράξη το σύνθημα που μας έχει εξασφαλίσει νίκες. Όλες και όλοι για έναν και ένας για όλους. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί το σπίτι του συμπολίτη μας, το σπίτι κανενός βιοπαλαιστή. Δεν δεχόμαστε να χάσουμε τα πάντα για να εξασφαλίσουν οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι τα κέρδη τους. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η διαδικασία του πληστηριασμού του σπιτιού του συμπολίτη μας, να παγώσουν και να διαγραφούν τα χρέη τους σε ΔΕΗ, νερό, θέρμανση και δημοτικά τέλη. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί της πρώτης κατοικίας χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό.